Βεβαίως, πάμε να δούμε μία προς μία, να τους αναλύσουμε. Εδώ θα δούμε, είναι το ξεκίνημα για τον γκολ του Πανσερραϊκού. Θα δούμε εδώ, θα δούμε στην, αν υπάρχει φάουλ. Βλέπουμε μια πτώση του ποδοσφαιριστού του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπουμε όμως να υπάρχει κάτι αντικανονικό, κάποιο φάουλ. Σωστά ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί και στην συνέχειά του πέτυχε τον γκολ η ομάδα του Πανσερραϊκού. Δεν υπήρχε κάτι αντικανονικό εδώ πέρα, στην αρχή της φάσης. Βλέπουμε ότι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πέφτει μόνος του. Πάμε να δούμε άλλη μια πτώση για ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά εντός περιοχής. Θα δούμε εδώ στο πρώτο replay ότι βλέπουμε χαμηλά και ψηλά αν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Από εδώ μας βοηθάει καλύτερα. Δεν βλέπουμε κάτι βέβαια το οποίο να είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να πρέπει να δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Πολύ καλά έκανε και το άφησε. Πάμε να δούμε άλλη μια περίπτωση και αυτή τη φορά για την ομάδα του Παναθηναϊκού εδώ. Θα δούμε ότι ο ποδοσφαιριστής προσπαθεί να αλλάξει κατεύθυνση, γλιστράει. Δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό, κάποια αντικανονική ενέργεια από τον αμυνόμενο. Σωστά και εδώ ο διαιτητής δεν δίνει κάποια παράβαση, ήταν πολύ κοντά, είχε καθαρό οπτικό πεδίο, βλέπει αυτό που βλέπουμε κι εμείς και άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Πάμε να δούμε όμως εδώ μια περίπτωση που ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση, έχει ανοιχτό οπτικό πεδίο, δίνει παράβαση για πέναλτι υπέρ της ομάδας του Παναθηναϊκού και εδώ αρχίζουμε και προβληματίζεται ο VAR. Τον φωνάζει να κάνει ανασκόπηση της φάσης, ο διαιτητής κάνει ανασκόπηση. Εδώ η λεπτομέρεια ποια είναι? Εδώ η λεπτομέρεια είναι αν ο τερματοφύλακας βρήκε την μπάλα και το κεφάλι ή κατευθείαν το κεφάλι. Ναι. Είναι δύσκολο το replay, είναι πολύ γρήγορη φάση. Δεν μας δίνει αποτύπωση. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πολύ σωστά, και αυτό το λέω και για τον Αντώνη εδώ που είπαμε πριν για το VAR, πολύ σωστά ο VAR δίνει τη δυνατότητα να δούμε τη φάση, γι' αυτό υπάρχει και το VAR, να ξαναδούμε, να αναλύσουμε και να... Σίγουρα προβληματίστηκε. Είδαμε σε ένα προηγούμενο παιχνίδι ότι είχαμε ξεκάθαρες παραβάσεις και δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία να το αναλύσουμε. Εδώ τουλάχιστον VAR και διαιτητής μπήκαν στις λεπτομέρειες. Είναι δύσκολο το replay. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Εγώ λέω κάτι άλλο. Εγώ λέω ότι για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει διαφωνία. Αν δεν υπάρχει διαφωνία, δεν υπάρχει VAR. Βέβαια πρέπει να υπάρχει διαφωνία. Ωραία, μπορεί να μου απαντήσει, Αντώνη μου, αν μπορεί. Γιατί στον προηγούμενο αγώνα δεν υπήρχε διαφωνία. Τι συμφωνούσαν? Δεν ήταν παράβαση. Συμφωνούσαν. Τι θέλετε, δηλαδή τι να κάνουμε τώρα, το άσπρο μαύρο? Ρε παιδάκι μου, δεν λέω ότι έχει άδικο. Έχουμε λοιπόν άδεια γιατί έκανε λάθος. Έναν στο VAR. Σήμερα αυτοί εδώ πέρα δεν συμφωνούσαν. Τη στιγμή που του δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι στην αρχή. Πρέπει να κυτρινήσει και τον τερματοφύλακα. Όχι, είναι μια ενέργεια με τα χέρια ο τερματοφύλακας. Ναι, είναι μια ενέργεια η οποία του επιτρέπεται να. Δηλαδή, βγαίνει με τα χέρια, ωραία, να διώξει την μπάλα. Είναι μια ενέργεια που επιτρέπεται στον τερματοφύλακα. Αν το χτυπούσε με το γόνατο ή με κάποιο άλλο σημείο, προφανώς θα πρέπει να πάρει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι μια ενέργεια που επιτρέπεται στον τερματοφύλακα. Δηλαδή, δεν θα βγει με τα χέρια να διώξει την μπάλα. Αυτό που είδαμε, δεν θα έπρεπε. Καταλήγουμε ότι σωστά δεν δόθηκε το πέναλτι. Επειδή δεν μας δίνεται ξεκάθαρη εικόνα, θεωρώ ότι διαιτητής και VAR καταλήξαν ότι πρώτα έχει βρει την μπάλα και μετά το κεφάλι. Ας μείνουμε σε αυτή την απόφαση. Άρα, ακόμη και αν βρει και το κεφάλι, σημασία έχει ότι βρει και πρώτα την μπάλα. Επί της ουσίας, αυτό επιδιώκει ο τερματοφύλακας, αυτό πέτυχε, άρα δεν μπορεί να έχουμε παραβάσει. Μάλιστα. Υπάρχει άλλη φάση. Και η ενέργεια να βγει με τα χέρια, ωραία, είναι επιτρεπτή στον τερματοφύλακα. Αυτό πρέπει ασφαλώς, να κάνει. Ασφαλώς. Πάμε στον Μπάμπη τον Τσιμπίδα. Όχι, πάμε στην επόμενη φάση. Να δούμε. Άλλη μια περίπτωση είναι πτώση αυτή τη φορά για ποδοσφαιριστή του Πανσερραϊκού. Θα δούμε ότι εντός περιοχής υπάρχουν εκεί κάποιες επαφές, τις θεωρώ φυσιολογικές, και από τους δύο ποδοσφαιριστές να πάρουν χώρο να διεκδικήσουν την μπάλα. Δεν βλέπω κάτι αντικανονικό. Πολύ καλά, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί και δεν έδωσε κάποια παράβαση. Εδώ θα δούμε το γκολ το οποίο πέτυχε η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής είναι κάτω. Δεν οφείλει ο διαιτητής να διακόψει το παιχνίδι, διότι δεν έχει χτύπημα στο κεφάλι. Το fair play είναι μεταξύ των ομάδων και των ποδοσφαιριστών. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Να θυμηθούμε ότι προσπάθησε να κάνει του Πανσερραϊκού πρώτα επίθεση. Δεν τα κατάφερε. Πήρε την μπάλα η ομάδα του Πανσερραϊκού. Εντάξει, όπως είπαμε και για την Καλυθέα. Και εδώ να πούμε ένα μπράβο στον Πανσερραϊκό που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, όχι σε οποιαδήποτε, αλλά σε άλλε περιπτώσει βλέπουμε σε αυτήν την περίπτωση την μπάλα μέσα στο έξω και να μπαίνει το φορείο και να σταματάει. Αυτή παίξαν μπάλα και το πλήρωσαν.